Άντε, τον ένα τον προπονητή τον έφαγες. Πάμε τώρα για τον δεύτερο. Ποιον? Τον Μπέντο τον έφαγες. Τώρα δεν ξέρω άμα θα φας Χιμένεθ την Κυριακή. Πώς θα το φάει το Χιμένεθ? Γιατί στράβωσε χθες το αποτέλεσμα. Τώρα ήρθε. Δεν έχει σημασία. Τι άμα χάσει από τον Μπάουκ είναι. Οι ομάδες να αλλάζουν οι προπονητές κάθε μήνα. Άντε καλά, τον Μπέντο δεν θα το φας. Το Χιμένεθ. Τον Χιμένεθ. Μόνο στον Μπέντο. Και ανέλαβε ο Βούζας. Πω πω, γινόταν αυτά τα πράγματα στον Μπάουκ. Πω πω, ρε φίλε. Θα μπει να χάσει το κέρα στην πίστα. Στον Μπάουκ ο προπονητής στη Β' ομάδα ανέλαβε πέρυσι. Ναι, αλλά ποιος? Ο Ήβιτς. Ο Πολυνίκης λέει Βούζας. Έχει πολλές νίκες στη Β' ομάδα. Ναι, αυτό. Έχει 2-3 ήττες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλήθεια. Είναι μια προσωρινή λύση. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Ήταν ελεύθερος και Αναστόπουλος. Αυτό δεν έπρεπε να. Θα μπορούσε να συμβεί, να γίνει μια πρόταση, μια επαφή. Το Αλεφαντό. Τον Αναστόπουλο. Τον Αναστόπουλο. Είναι πολύ φρέσκος, έχει και. Δηλαδή αν. Πολύ καλή προπόνηση. Αν είχε αυτή την συγκομιδή στη Β' Εθνική, σκέψη τώρα στην Α, πιστεύω θα πήγαινε καλύτερα. Σε μια ομάδα που την αγαπάει. Έχει εκφραστεί με θαυμασμό υπέρ της. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο από τώρα μέχρι και τις 2. 2 και κάτι, γιατί δεν μπήκαμε αργά. Μας καθυστέρησαν οι προηγούμενοι. Ντροπή. Ναι. Κάνει σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Πασόκ που έλεγε ο Χαρικλίν. Που έλεγε για ό,τι συμβαίνει φταίνει οι προκάτοχοι. Και έλεγε ο δημοσιογράφος, μα πριν από εσάς πάλι εσείς ήσασταν. Και λέει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κάνεις και εσύ, κατηγορείς τον προηγούμενο. Σωστά. Πριν από εσένας είσαι. Πάμε με αναδομό την τεχνική εταιρεία. Με 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Προνομιακά πακέτα στην αναδομό. Μπορείτε να μπείτε και στο site, στο Facebook και στο βέβαια αναδομό.pavlanakenisi.gr. 2311-241-508 για να μάθετε για τα προνομιακά πακέτα από την αναδομό για ανακαινήσεις. Μπειρατής. Το μεγαλύτερο μπύρε rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Διογένους 17. 120 ετικέτες. Για μπύρα 11 κάνουλες που λέει άφθονη. Αυτή εκπληκτικές μουσικές, πολύ καλή κουζίνα. Ο Μπειρατής Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Τι έχουμε? Εγώ πολλά γίνανε. Νόμιζα ότι έπαιζε τον μπάσκετ σήμερα, αλλά έκανα λάθος. Αύριο Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ναι, ρε, και νόμιζα γιατί έφυγα η ομάδα από τη Δευτέρα. Αλλά σαν αλλάζει ήπειρο είναι αυτό το ταξίδι. Έτσι όπως πραγματοποιείται. Αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δοκιμάζεται κόντρα στην καλύτερη ισπανική ομάδα που κέρδισε και τριάλ προχθές στο πρωτάθλημα και παίζει πολύ διαφορετικά στην έδρα της. Σήμερα παίζει ο Άρης στο μπάσκετ. Αυτό ήρθε χ το πρώτο παιχνίδι. Ήρθε χ. Απέσπασαν χ. Χ ημίχρονο, χ τελικό ή άσος ημίχρονο πρέπει να είναι. Χ. Και είπε ο Μάριος Λαμάς νωρίτερα, δεν μου λες Χρύσανθε, φέρατε 68-68 εδώ. Αν λήξει 69-69 στη Γαλλία, περνάτε. Και το μικρόφωνο σηκώθηκε και το χτύπησε, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν το άντεξε. Μετράει το εκτός έδρας πόντος. Ναι, δεν είναι. Αλλά το είπε σοβαρά. Κανονικά είπε. Θα έπρεπε να μετράει. Αλλιώς είναι να βάζεις 69 πόντους εκτός. Βέβαια, φίλε. Μπάσκετ είναι. Παίζεις ένα πενταλεπτάκι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. 5 λεπτά, πατιούτ, ξεκαθαρίζεις, περνάει όπως κερδίζει. Τι εκτός έδρας και εντός έδρας. Και η Άκη είναι οριακά, δηλαδή και τα τρία μας των ελληνικών ομάδων. Ο Πάοκ έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Πάοκ έφερε το καλύτερο. Έπαιζε με τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Ναι. Και έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα. Να τα λέμε γι' αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Να τα λέμε γι' αυτό. Γιατί μιλάτε μόνο για ποδόσφαιρο. Ενώ ο Πάοκ είναι ήδη σε 3 Final Four στα ομαδικά αθλήματα. Ενώ δεν έχετε πει κουβέντα για το ότι η ομάδα πάλι του Πάοκ. Πήρε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πρώτη φορά. Αλλά τι δεν είπαμε τίποτα, ρε φίλε. Τα γράψαμε εδώ. Γράψτε άλλο το ότι γράφετε και άλλο το τίποτα στο ραδιόφωνο. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Για τον Μπρίγκοβιτς, λέτε και για το. Χθες τώρα τι να πούμε, ότι πήραμε το πρωτάθλημα στην πάλι. Βέβαια, γιατί. Το λέμε σήμερα. Βέβαια. Όχι, πρέπει να πούμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Πρωταθλητής λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Σηκώσαμε κούπα. Στόχος μας είναι, έπρεπε να είναι κάθε εβδομάδα, όχι μόνο στην αρχή της χρονιάς, να μιλάμε για τα τμήματα αναλυτικά. Το κάναμε μόνο στην αρχή της χρονιάς, δώσαμε στοιχεία, κάναμε αφιερώματα για τα παιδιά και για τους γονείς που θέλουν να γραφτούν, που θέλουν να πάνε. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε όμως. Κοιτάμε το κάθε άθλημα ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Να δούμε τι κούπες πήραμε. Και θα είναι αρκετές και φέτος πιστεύω. Δεν ήταν και πολλές τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Το λες και τα σάρωσες. Όχι, ρε φίλε. Το να παίρνει ο ΠΑΟΚ 2-3 πρωταθλήματα στα 19 τμήματα που έχει, δεν είναι και.
να θριαμβολογείς. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα θα έρθει και το Σκάκι σιγά σιγά. Θα φέρει και αυτό τίτλους. Πώς είναι, σηκώνεις κύπελο, θα κερδίζεις κάτι στο Σκάκι. Δεν το έχω ψάξει. 2 και 4 έρχεται και ο νέος καλαθοσφαιριστής. Ναι, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ο Αυστραλός. Αυτός που έχω δει 5 φωτογραφίες και νομίζω ότι είναι 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που αλλάζει. Τι μεταμορφώσεις, πώς είναι, Transformer είναι ο τύπος. Από... Ούτε το ύψος δεν μου φαίνεται ίδιο από φωτογραφία σε φωτογραφία. Πολύ πηδάει, δε. Καλός αθλητής λένε ότι είναι. Ναι, είναι να το δούμε. Αθλητής. Ο Σόμπι. Θα δώσει ενέργεια στον ΠΑΟΚ. Ο Σάιμπερτ, θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχοβίτης, δεν έχουμε ενημέρωση τελικά τι αποφασιστεί και τι θα γίνει, πώς θα το πάνε, θα πάει χειρουργείο, θα... και αν βέβαια αυξάνονται οι πιθανότητες να παραμείνει στον ΠΑΟΚ να υπογράψει και την επόμενη χρονιά. Ή αν ό,τι είδαμε, είδαμε. Λες, να χαθεί ο Σάιμπερτ. Όχι. Στο ποδόσφαιρο, είδαμε άλλο ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Χθες. Με την έννοια ότι, ναι, ωραίο, δηλαδή δεν είναι και σούπερ το θέαμα, αλλά υπήρχε ανταγωνισμός. Και ήταν ωραίο κλίμα στο γήπεδο. Γεμάτο το ναι. γήπεδο. Πρώτη φορά είδε άκουσα τη Νέα Σμύρνη γεμάτο. Έναν να λέει ότι τα σπόρια τα πήρε η ΑΕΚ και τέτοιο τον Παπαδόπουλο είναι ψέμα μεγάλο. Εντάξει. Ο Παπαδόπουλος έπαιξε 50-50. Είναι ένας κύριος φίλος της ΑΕΚ που εκτίμησε ότι δόθηκαν τα σπόρια στον Πανιόνιο. Μια χαρά ήταν ο... Ένα-δύο φάουλ που ήταν δύσκολες φάσεις και μπορεί να κοροϊδέψει. Και κάποια στιγμή τον διαιτητή διαμαρτύρεται γιατί χαρίστηκε πολύ στον. Στο Μασούτ. Στο Μασούτ. Παίξαμε και τα λεφτά μας στην κόκκινη. Ναι. Μετά ηρέμησε αυτούς. Τον είχε λέγανε... ο Βράνιες και ο Μασούτ είχε κάρτα. Λες ρε φίλε, ένας από τους δύο θα την κάνει. Ναι. Αλλά δεν. Ο Μιλόγεβιτς και ο Δάρας, αν είδα καλά, τον παρακαλούσαν τον Μασούτ να σταματήσει. Στα ελληνικά. Του κάναν την κίνηση έτσι. Του κάναν ότι προσεύχονται. Εγώ νόμιζα ότι είχε κίτρινη όταν πήγε. Μετά κατάλαβα δεν είχε. Ναι. Άλλο ένα ωραίο αμφίροπο παιχνίδι. Ισορροπημένο στα ίσια, τα σφυρίγματα. Με εκπληκτική ενέργεια του κόρμπου στο γκολ του Πανιωνίου. Ναι. Και εκπληκτική ενέργεια και η σέντρα του Βλάχου ήταν καλή και η κεφαλιά καλή. Απλά ο κόρμπος, άμα δεις τι κάνει, κλέβει, ναι, ναι, ελευθερώνεται. Ήταν κίνηση τσίμιροτ. Μπαλιά με εξωτερικό φάλτσο. Πολύ απίστευτη ενέργεια. Το πιστεύεις τον κόρμπο, ε. Αν δεν είχε τραυματισμούς ο κόρμπος, πιτσιρικάς θα έκανε μεγάλη καριέρα. Και κακά τα ψέματα, είναι ο πιο ουσιώδης αμυντικός χάφτης του πρωταθλήματος. Καλά, παίζει στην ομάδα που είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. 51 Ολυμπιακός, 45 ο Πανιόνιος, 43 ο ΠΑΟΚ, 41 ο Παναθηναϊκός, 39 η Ξάνθη. Άρα ο Ολυμπιακός πρώτος. Άμα ενοχλούμε να φύγουμε ρε φίλε. Μιλάς λίγο δυνατά και τον ξυπνάς που και που. 45 ο Πανιόνιος, 39 η Ξάνθη. Η ΑΕΚ είναι ακόμα απ' έξω, 37. Α, εγώ τα σας λέω. Άρα, τα έλεγα. Αυτό μετά, σας τα λεγάκια θα γίνουν λίγο. Εγώ σας τα έλεγα. Τι έλεγες, γιατί δεν τελείωσε ποτέ. Εγώ σας τα έλεγα. Ρε φίλε, βλέπω το πρόγραμμα. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ σφίξανε. Φαίνεται στα γραπτά. Ρε εσύ, άκουμε τι σου λέω τώρα. Εγώ το έχω πει εδώ και 5 αγωνιστικές πριν πάρουν το Χιμένεθ και κάνουν μια καλή πορεία. Άσος, κύριε εκεί, ΑΕΚ, άσος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και εσύ ήσουν ασφιχτά άμα δεν είχες κερδίσει προχθές. Ηρέμησες λίγο με την νίκη. Εγώ ήμουν αγχωμένος, να ξέρεις. Τώρα κι εγώ λίγο ατενίζω πιο αισιόδοξα. Τώρα πάω εκεί, ρε φίλε, έχω ψυχολογία. Θα πάρω αποτέλεσμα. Ναι, στο ΑΚΑ έχεις μια. Ναι, έχω, θα πάρω αποτέλεσμα. Έχω δει κλαρίνα στο ΑΚΑ. Ναι, αλλά ο Πρίγκοβιτς δεν τα έχει δει. Ούτε ο Βάρντα, ούτε ο. Κανείς δεν τα έχει δει πρώτη φορά. Γυρνάει μετά... ο Κανιές. Γυρνάει ο Κανιές. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ναι. Κέρκυρα, Ξάνθη. Κέρκυρα είναι χαλαρή μετά το διπλό. Ο Πλατανιάς, ναι, την Κυριακή θα έχει φτάσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία, φίλε. Και την έχει την ΑΕΚ στην έδρα της. Στην έδρα του. Πλατανιάς Βέρεια. Βέβαια. Πλατανιάς Βέρεια και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δύο βαθμούς διαφορά έχουν. Ναι. Παίξτε ένα over 3,5 μήχρονο τώρα τη Βέρεια. Άμα λήξει χ δηλαδή του ΑΕΚ ΠΑΟΚ, του στέλνει Πλατανιάς. Εννοείται. Είμαστε. Πάμε παρακάτω. Και άμα κερδίσει η Ξάνθη. Δες μετά που παίζει η ΑΕΚ. Ατρόμητος ΑΕΚ. Άντε πάτε. Γιατί δεν το κάναμε χθες αυτό, δε. Και Πλατανιάς Ηρακλής. Πού θα πάει ο Πλατανιάς? Δεν κερδίζει τον Ηρακλή. Που έχει καλή ομάδα. Δεν κερδίζει τον Ηρακλή. Εντάξει, φίλε, μακάρι. Μακάρι, αλήθεια στο λέω. Αντί να κοιτάμε εμείς που παίζει ο Λεβαδιακός, κοιτάμε να πούμε που παίζει η ΑΕΚ. Ξάνθη Λεβαδιακός. Εδώ σφίγγουμε, πάμε παρακάτω. Ο Λεβαδιακός γιατί ρε φίλε.
Άκου που σου λέω. Μετά είπαμε... Λεβαδιακός Βέρεια. Λεβαδιακός Βέρεια, πάω Κλάρισα, πας Γιάννενα Ξάνθη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Α, και αυτό είναι. Και ο Ηρακλής παίζει μέσα στην Κέρκυρα. Ναι. 27η αγωνιστική, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Πλατανιάς ΑΕΚ. Εδώ στο λέω. Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Έχει πολλά... Ηρακλής Λεβαδιακός που παίζει την κατηγορία. Εδώ παίζει την κατηγορία, ναι. Εκτός αν ο Ηρακλής νωρίτερα έχει αυτοκτονήσει. 28η ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Κέρκυρα. Ορίστε. Αυτό είναι το μόνο εύκολο μάτς. Το λες και το τονίζεις. Από όλο το πρόγραμμα τσακ, αυτό είναι το μόνο εύκολο μάτς. Ατρόμητος Ξάνθη, Πανιώνιος Πλατανιάς. Και πας για Ηρακλής. 29η αγωνιστική, Λεβαδιακός ΑΕΚ. Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Για πήγαινε. Για πήγαινε. Ότι θα πάμε είναι το μόνο σίγουρο. Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Είναι δύσκολο το μάτς, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να πάμε. Α, Δευτέρα το δίνει. Το Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Εννοείται, θα πάμε Κυριακή, νόμιζα. Θα πάμε Πέμπτη. Α, είναι όλα τα μάτς, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Α, είναι Κυριακή, Ξάνθη. Τι θα κλείνουμε από τώρα ένα εισιτήριο για Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτα, ρε τουρίστε, σταμάτα. Γιατί, ρε. Τουρίστε που θέλουν να πάω να ελέγξω το έδαφο. Από εκεί θα δώσει τα θέματα για τη Φόρτσα. Για να πάει στο ΠΑΟΚ και σε εισιτήριο από τον Ιανουάριο. Μην τυχόν πάει κανένα άλλο. 40 ευρώ το βρήκα, ρε φίλε. Και έδωσε και 8 ευρώ στη Ράιαν για να έχω πρώτη θέση. Και τελευταία πα για ένα ΑΕΚ. Πάω Κέρκυρα. Η Ξάνθη που παίζει με τη Βέρεια. Δεν μιλάω. Πλάκα, πλάκα. Αλλά δεν σε πείθει η Ξάνθη μπορεί να κερδίσει τώρα τα μάτς εύκολα. Δεν πάει να χάσει και εύκολα. Ναι. Εγώ τον Πλατανιά πιστεύω πιο πολύ. Αλλά έτσι κι αλλιώ. Μεγάλη φανέλα η ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώ η ΑΕΚ είναι βρώμα. Χθες, παιδιά, η ΑΕΚ από το μήχρονο είναι για 0-2 να το κάνει όπως είναι η εικόνα του αγώνα. Και στο δεύτερο δεν μπαίνει στο γήπεδο. Και είναι ένα από τα πολλά παιχνίδια που δεν πήρε έτσι. Και στην Κέρκυρα ήταν το ίδιο. Ορίστε, πάντε εσείς στην Κυριακή και κερδίστε και αφήστε τους απ' έξω. Είναι ντέρμπι, είναι άλλο παιχνίδι. Τώρα που δεν έχει και φιλίες. Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει στο ΆΚΑ. Εκτός και το θέμα. Στο ΆΚΑ δεν έχει ήττα. Η ΑΕΚ και δεν δέχεται και γκολ. Λέει ο Λάζαρος, ένας ακροατής. Για σκάκι που είπες, Άκη, πρόσφατα μου έλεγε ένας Παρτιζάνος φίλος ότι το πήρε η Παρτιζάν με έναν αθλητή εναντίον ενός του Ερυθρού Αστέρα στον τελικό και είχε οπαδούς στην κερκίδα που άναψαν στο τέλος καπνογόνα. Πανηγύρισε σε κάθε κίνηση. Σου έφαγα τον πύργο. Ωρε φίλε, φαντάζεσαι. Και να φωνά τα κύπελο, κύπελο. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα. Φωνή δεν έχουμε. Τρόπος επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα, γράφετε θέμα, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 54526. Ένα πρώτο διάλειμμα, έχει διάφορα μηνύματα και εδώ και εκεί και δεξιά και αριστερά. Πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά, λογικά με κάτι διαφορετικό θα ξεκινήσουμε με το που επιστρέψουμε. Ο συνάδελφος βιάζεται να κάνουμε καμιά συνέντευξη, καμιά επικοινωνία, κάτι να κάνουμε κανένα φράγκο δουλειά γιατί θα φύγει κάποια στιγμή και σου λέει μετά αυτή η παιδική χαρά θα το έχουν, οπότε κάτσε να... Να προλάβουμε να πούμε και τίποτα. Σας ενδιαφέρει που επιστρέψαμε γρήγορα. Βεβαίως. Ο Ολλανδός Μακέλιε. Οχ, Μακέλιε θα γίνει. Θα γίνει. Πρώτη φορά τον ακούω. Ωραίο παιδί. Έχει παίξει πρώτο τον ΠΑΟΚ αυτός Μακέλιε. Όχι, όχι. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Ντάνι Μακέλιε. Πάμε με τις κούπες μας. Να ξεκινήσουμε με ένα από τα τμήματα που φέρουν επιτυχίες. Θα δώσουμε την. Καλησπέρα μας στον έφορο του τμήματος Πάλης, το ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, στον κύριο Χάρη Μάλιο. Χάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, γεια σας και στους τρεις. Πώς είσαι? Όταν κατακτάς πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, όπου και να είναι αυτό, εγώ ζω μια μεγάλη ευτυχία, τεράστια ευτυχία. Βλέπουμε και αντιδράσεις και δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Τι είναι αυτό το τόσο ξεχωριστό, επειδή συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια, ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια και φτάνεις τώρα στην κορυφή, αυτό σου δημιουργεί τέτοιο συνέστημα? Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί πρέπει να, τουλάχιστον εσείς ως δημοσιογράφοι το ξέρετε ότι πάντα υπάρχει και μεγάλο παρασκήνιο πριν φτάσεις σε αυτήν την επιτυχία. Και στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι έγινε και προσωπικός αγώνας και όλος ο αγώνας όλης της ομάδος, καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνεις στην επιτυχία αυτή,
κοιτάζει λίγο και το πώς έχει φτάσει αυτή η επιτυχία. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ σε οποιαδήποτε κατάκτηση πρωταθλήματος υπάρχει πάντα και ένα παρασκήνιο το οποίο πάντα δημιουργεί δυσκολίες στο πώς να φτάσει σε αυτή την κορυφή. Οπότε είναι διπλή αυτή η ευτυχία και η επιτυχία για τον σύλλογο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα σε οποιοδήποτε τμήμα να το ξέρετε ότι είναι το ίδιο δύσκολο όπως και για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, το ίδιο δύσκολο είναι και για ένα μικρό τμήμα του ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το πρώτο θαύμα το οποίο έγινε, αλλά και που θα το δείτε στην πορεία, είμαι απόλυτα σίγουρος πλέον γι' αυτό, χωρίς να θεωρώ ότι είναι μεγάλο στομία, ότι είναι μόνο η αρχή σε αυτό που γίνεται για την πάλη του ΠΑΟΚ. Μας βάζει τώρα μπρίζες όμως να σκεφτούμε τριγκαδόρικα και δεν μας λες τι ακριβώς έγινε και τι αντιμετωπίσατε. Δυσκολίες που μπήκανε... Θα είμαι και ξεκάθαρος ότι ακόμη και στους συγκεκριμένους αγώνες, όπως και από πέρσι, υπάρχει έτσι μια πίεση μέσω του Παναθηναϊκού απέναντι και στην Ομοσπονδία, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να κινείται σε ψηλές πτήσεις. Και επειδή πραγματικά υπήρξε ένας φόβος από αυτούς ότι θα χαθεί το πρωτάθλημα από το δικό τους μέρος, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού, του Εθνικού και του ΠΑΟΚ, στην ουσία μπήκαμε εμείς ανάμεσα στους δύο και όχι απλώς στους δύο, τους υπερκεράσαμε πλέον και τους δύο. Υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία δεν θα τα λησμονήσω, θα κυνηγηθούν έτσι όπως πρέπει. Ξέρετε ότι υπήρξαν και ανακοινώσεις την ώρα των αγώνων από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι υπήρξαν, τις οποίες θεωρώ προβοκατόρικες βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως. Υπήρξαν τηλεφωνήματα από ηγετικά στελέχη του Παναθηναϊκού, ούτως ώστε να επέμβουν για τα δίθεν επεισόδια τα οποία μπορούσαν να γίνουν. Αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι για μένα όταν επιτελείται τελικά ο σκοπός ο ΠΑΟΚ να είναι στην κορυφή, θα απαντηθούν έτσι όπως πρέπει και με τους τίτλους που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα αφήνουμε πλέον τίποτα έτσι απλά να πέφτει. Να γίνεται στην τύχη. Χάρη, για να πάρω λίγο από την αρχή. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών στις ΣΕΡΕΣ. Όχι, αυτό ήταν και ανδρών και γυναικών στην Ελευθέρα και στην Ελληνορωμαϊκή. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πρωτοπρωτάθλημα ανδρών στην Ελληνορωμαϊκή, γιατί δεν έχουμε τμήμα για την Ελευθέρα, όπως και στις γυναίκες. Είναι μεγάλη επιτυχία γιατί απλά να ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο πρωτάθλημα που έρχεται και το προηγούμενο έχει έρθει στον προηγούμενο αιώνα. Άρα είναι μια τεράστια επιτυχία από μόνη της αυτή εδώ. Πόσοι αθλητές και τι επιτυχίες, αν μπορείς έτσι να τις απαριθμίσεις, για να βγει ο ΠΑΟΚ πρώτος. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε για πρώτη φορά με μεγάλο αριθμό παιδιών, δηλαδή ήταν 12, που παίζει σημαντικό ρόλο το να έχεις πολλούς αθλητές στους τελικούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή παίζονται βαθμολογίες από το παίρνουν βαθμούς από τον πρώτο μέχρι τον 8ο, καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολλούς αθλητές κατεβάζεις, τόσο που μεγαλύτερη είναι και οι πιθανότητες κατάκτησης. Εμείς από τους 12 αθλητές που κατεβήκαν είχαμε 7 μετάλλια. 3 χρυσά, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Και μάλιστα αυτό δείχνει και το μέγεθος της επιτυχίας. Και να φανταστείτε ότι οι προσδοκίες οι δικές μου ήταν να κατέβουμε με 16 αθλητές που είχαμε τις δικές μας ατυχίες στα προκριματικά. Άρα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να δυναμώνει, συνεχίζει να μεγαλώνει. Έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα παιδών Ελλάδος πέρσι. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα γίνει το repeat τη φετινή χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις ήδη μια πρωταθλήτρια ομάδα ανδρών, μια πρωταθλήτρια ομάδα παιδών, τα οποία αυτά των ανδρών τους σας λέω, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 23-24 χρονών και έρχονται εκεί παιδες που κάποια στιγμή θα γίνουν άνδρες. Καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια αχτύπητη ομάδα εφόσον είμαστε όλοι υγιείς και έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα από το τμήμα, καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα τεράστιο βήμα να είναι αχτύπητος για τα επόμενα 10 χρόνια. Πόσο καιρός χρειάστηκε για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή της Ελλάδας, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια από σένα κυρίως για να έρθουν τώρα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μας περιγράφεις? Παιδιά, το τμήμα τελεί εδώ και 17-18 χρόνια από την ίδρυσή του, από τον Παναγιώτη Πικυλίδη. Εγώ σαν Χάρης Μάλιος είμαι δίπλα στα παιδιά, είμαι στην 5η μου χρονιά. Αλλά ειλικρινά η σοβαρή προσπάθεια έχει ξεκινήσει από... Η σοβαρή έτσι όπως την εννοώ εγώ. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήμουν ούτε Παλαιστής, ούτε είχα έτσι, σχέση με το άθλημα. Μέσα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ καλέστηκα να επιτελέσω ένα έργο. Και αυτό μέσα από την γνωριμία με το ίδιο το άθλημα μετά από 3 χρόνια, θεωρώ ότι μέσα σε 2 χρόνια έχει γίνει αυτό που βλέπετε.
μέσα σε δύο χρόνια οργανώθηκε πολύ καλά για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οργανώθηκε, όχι, εκεί θα είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, οργανώθηκε καλά. Ναι. Θα είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Οργανώθηκε καλά, υπάρχουν ακόμη μεγάλα βήματα, γι' αυτό και δεμένο σε αυτή την κατάκτηση. Απλώς αυτή η κατάκτηση, παιδιά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ενωτικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ποτέ τμήμα του ΠΑΟΚ, γιατί βοηθήσαν πάρα πολύ. Υπήρχε πολλή ψυχή, υπήρχε έτσι όπως γουστάρω εγώ να κατακτάει ο ΠΑΟΚ τα πράγματα. Επειδή είναι σωστό να το διαφημίσουμε για να έχει επανάληψη, τι ακριβώς εννοείς, στηρίχθηκε από πολλούς. Όχι, στηρίχθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Κάναμε, δηλαδή, καλέσαμε πάρα πολύ ΠΑΟΚτσίδικο κόσμο να είναι δίπλα μας και αυτός ο κόσμος ήταν παντού δίπλα μας. Δηλαδή όλοι από τον Οβολό που λέω εγώ μέχρι και το ότι για πρώτη φορά καταρχήν, που και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, είχαμε κόσμο κερκίδα στους αγώνες και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους συνδέσμους των Σερών της Καβάλας και τα παιδιά από την Νεάπολη εδώ που ήρθανε. Είναι τρομερό αυτό που έχει γίνει. Είχαμε 70-80 κόσμο κερκίδα, που αυτό φανταστείτε ότι ανέβασε τους παλαιστές στη φωνή που φωνάζαμε Φόρτα Παοκάρα, ξάπλωσε τον κάτω ρε δικέφαλε. Τα παιδιά καταλαβαίνεις ότι εκεί που ήταν να το σηκώσουν τον αντίπαλο μία φορά, το σηκώνουν επί τρεις φορές ψηλά. Ακόμα και αυτό έπαιξε ρόλο. Έπαιξε σοβαρό ρόλο, ειδικά στους τρεις τελευταίους τελικούς. Και το χαρήκαν όλα τα παιδιά, πανηγυρίσανε με την κερκίδα. Ήταν έτσι παοκτσίδικα όπως ξέρω, αναζητώ εγώ τα δικά μου θέλω. Χάρη, επειδή είναι μια εποχή που κατά ψέματα οι χορηγοί είναι ελάχιστοι, υπήρξαν εταιρείες και άνθρωποι επιχειρηματίες που σας στηρίξανε, και αν ναι, είναι καλό να υποθούν ποιοι είναι αυτοί. Βεβαίως. Καταρχήν, να πω ότι όπως και το είπα και στην κοπή της πίτας, όπως θα τα πούμε και στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη επιτυχία της διοίκησης του ΑΣ ΠΑΟΚ να έχει δίπλα της τον Κώστα Βαναμυρίδη. Και αυτό είναι επιτυχία της διοίκησης ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Και το ξέρετε ότι πάντα είμαι αυστηρός στις κρίσεις μου απέναντι στα τεκτενόμενα γενικότερα γύρω από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Το να κρατάμε δίπλα μας μία από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με ενέργεια και δίνει ενέργεια σε όλους εμάς, και δεν είναι μόνο η χρηματική ενέργεια, τα πιστεύω κάποιου ανθρώπου για το πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου δώσανε μεγάλη δύναμη. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο ευχαριστώ στην ίδια τη διοίκηση που κρατάει τέτοιους ανθρώπους και που εμείς όλοι οι άλλοι που είμαστε δίπλα πρέπει να τους κάνουμε πολύ περισσότερους. Οπότε είναι σημαντική αυτή η βοήθεια του Κώστα του Αμυρίδη, που εγώ βέβαια, επειδή ήθελα να το κοιτάζω στα μάτια σε αυτά που λέμε και υπάρχει μια πολύ, πολύ ωραία συνεργασία σε αυτά τα οποία γίνονται, θέλησα να του φέρω και άλλους ανθρώπους δίπλα. Πάνω απ' όλα για το σύλλογο, και αυτούς θέλω να τους κρατήσω, θέλω να τους κρατήσουμε όλοι μαζί. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Δημήτρης Σονάκος. Μπορώ να μιλήσω για τον άνθρωπο αυτό? Βεβαίως μπορείς να μιλήσεις, εννοείται. Και είναι το Prima Holiday, το οποίο έκανε μια τεράστια προσπάθεια δίπλα μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έφερε ως ταξιδιωτικό γραφείο όλους τους αθλητές που κάναμε με μεταγραφή από το εξωτερικό, και αυτό είναι η κοινωνική συνεισφορά του τμήματος, γιατί προσπαθήσαμε να έχουμε παοκτσίδες Έλληνες αθλητές από τη Σουηδία και τη Γερμανία στην ομάδα, παοκτσίδες έτσι όπως το λέω, οι οποίοι τρέχαν αριστερά και δεξιά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ίσως δεν μπορούσαμε εμείς, τώρα τους έχουμε κοντά μας. Δένουμε την ομογένεια. Δένουμε την ομογένεια της Σουηδίας με το σύνδεσμο της Στοχόλμης. Τα παιδιά που είναι εκεί, που πήγανε όλος ο σύνδεσμος τώρα της Στοχόλμης και υποδεχτήκαν τους τρεις αθλητές που έχουμε από εκεί, τους δύο στη Γερμανία. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε μέσα από αυτή τη δυναμική που έδωσε το Prima Holiday, που έφερε και στα προκριματικά και στα τελικά, πληρώνοντας αυτούς τους αθλητές, πήγαινε έλα δύο φορές. Συν τα χρήματα που έδωσε βέβαια για να είναι δίπλα μας. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Euroglass και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετείχε και όπως συμμετέχει ενεργά τα τελευταία 4-5 χρόνια γύρω από το τμήμα, την εταιρεία Com&Com του Θάνου του Κουτλουμπάνη. Την τελευταία στιγμή, τη βοήθεια που χρειάστηκα για να μπορώ να είμαι συνεπής απέναντι σε οποιοδήποτε αθλητή, και έτσι είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, συνεπής σε οποιονδήποτε αθλητή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, που είναι ακόμη πιο σημαντικό για όλο τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, γιατί ακουγόμαστε παντού και για την συνέπειά μας όλα τα πράγματα. Να ευχαριστήσω το έπιπλο το Βλέτογλου από την Βέρεια και άλλους πάρα πολύ μικρούς, τους οποίους είναι τόσοι πολλοί που δεν χρειάζεται να... είναι πολλά τα ονόματα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από τον μικρό Βολό, από αυτούς που ήταν δίπλα στα
στα ημερολόγια μας από αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας όταν χρειάζομαι τη βοήθεια για κάποια εξτραδάκια που λέει ο λόγος που βγαίνουν. Είμαστε πάρα πολλοί. Χάρη, εξήγησε μας. Απλά, επειδή εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος με τα συγκεκριμένα θέματα, ναι, όταν θα γίνει μια καταγραφή όσων βοήθησαν, είμαστε στη διάθεση να προβάλλουμε. Ωραία, οποιονδήποτε βοήθησε το τμήμα του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Εντάξει, αυτό το έχεις κατά νου. Εγώ νομίζω οφείλω να το πω και απλώς από τώρα η σκέψη δική μου είναι: μόλις κατακτηθεί και το πρωτάθλημα των παιδών, θέλω τη βοήθειά σας. Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου η οποία θα αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι καλό αυτή η επιτυχία που είχε ένα τμήμα του ΑΣ ΠΑΟΚ να κατακτήσει πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα θετικά και αρνητικά που σας λέω. Πρέπει να μεγεθύνει και τον ίδιο τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Μπορούμε όλα αυτά τα τμήματα έχοντας και προβάλλοντας όχι μόνο τις επιτυχίες, το ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ επιτελεί και κοινωνικό έργο, να μαζέψουμε χιλιάδες παιδιά, όχι μόνο αυτά τα είδη που έχουμε, να είμαστε παντού με πάρα πολύ κόσμο δίπλα στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό αυτό. Η μάνα του συλλόγου μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο για να κάνει μόνο καλό. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια και αφού πλέον υπάρχει αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή σε αυτό το τμήμα πανελληνίως, πάνω απ' όλα, Χάρη, είναι η οργάνωση, το χρήμα, το μεράκι κάποιων ανθρώπων. Τι θα έβαζες πάνω απ' όλα τώρα που τα έχεις ζήσει καλά? Κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι υπάρχει έτσι πλούσια εμπειρία, ειδικά αυτές τις εποχές θα ήταν λίγο ουτοπικό να πω ότι δεν χρειάζεται το χρήμα. Πάρα αυτά όμως χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν πράγματα μέσα τους, να αγαπάνε το σύλλογο και το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, να είναι πραγματικά στην ψυχή τους το ιδεατό, και όταν υπάρχουν αυτά υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Όταν υπάρχει η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και κοιτιόμαστε στα μάτια, όλα τα πράγματα γίνονται, και εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην χρειάζεται και το χρήμα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται στιγμές που δεν χρειάζονται, μπορείς να προβάλλεις πράγματα τα οποία θα έρθουν από μόνα τους και θα κλείσουν αυτό που λέμε ένα τμήμα του ΠΑΟΚ με τα λεφτά. Σήμερα όμως που μιλάμε και σε μια Θεσσαλονίκη η οποία δεν έχει επιχειρήσεις, σίγουρα είναι δύσκολο να βρίσκονται αυτά τα λεφτά. Να φανταστείτε ότι το μπάτζετ του ΠΑΟΚ φέτος εκτινάχτηκε από τα 16 χιλιάρικα τα περσινά, ναι, εκτινάχτηκε έτσι όπως το βλέπω εγώ γύρω στο 35 για να υπάρχει και η ψυχή. Είναι τρελό αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στην πάλη. Ναι. Έχουμε αθλητές που προσπαθούμε να τους έχουμε καλά. Και φανταστείτε ότι δεν έχουμε και τους αγωνιστικούς χώρους, που αυτό είναι το δικό μου μεγάλο όνειρο, που κάποια στιγμή σε αυτή τη συνέντευξη που θα είναι το πρώτο μέσο πίεσης και που εσείς έχετε σημαντική, θα είναι η δική σας βοήθεια στην προβολή, ο αγώνας του ΠΑΟΚ να έχει πλέον δικούς του αγωνιστικούς χώρους για να μεγαλώνει περισσότερο. Όπως έχει ιδιόκτο γήπεδο την Τούμπα, ναι, ιδιόκτο γήπεδο το Παλατάκι. Όλα τα άλλα δεν ξέρω πώς θα μεταμορφωθεί η Τούμπα αργότερα και τι δυνατότητες θα έχει για τα μικρότερα τμήματα του ΠΑΟΚ. Εμείς όμως ο πρώτος στόχος δεν είναι οι κατακτήσεις, είναι βέβαια με αυτές τις κατακτήσεις να βρεθεί ένας υγιής χώρος για τους αθλητές μου και για τους υπόλοιπους αθλητές των μικρών τμήματων του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχουν ήδη σκέψεις και προτάσεις, τις οποίες πιστεύω σε αυτή τη συνέντευξη που θα συζητηθούν. Ωραία, ωραία. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χάρη. Για χαρά. Να είσαι καλά. Χάρη ο Μέλιος. Τι να πεις, ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή έγιναν πολλά και διάφορα. Ανέλαβε το τμήμα πάλης. Και το ανέλαβε... Δεν ανήκε στο ψηφοδελτίο Κατσαρίδη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αντιπολίτευση. Αλλά άλλο το ένα, η αντιπολίτευση έχει και τα όρια της. Δηλαδή, άλλο το κάνω αντιπολίτευση για να βελτιωθεί η λειτουργία, άλλο να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου όταν μου ζητούνται αυτές. Ο Χάρης για μένα, εντάξει, επειδή που το ξέρω από παλιά από τη Θήρα 4, έχει το σκεπτικό του, αγαπάει τον ΠΑΟΚ και αυτό το πράγμα φέρνει και αποτελέσματα. Πήρε ένα τμήμα και το εκτόξευσε. Ακριβώς. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε το πώς. Πώς μπορεί να έχει συνέχεια. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Όταν αγαπάς κάτι, το καταφέρνεις. Και να έχεις και λίγο γνώση βέβαια. Δηλαδή το πώς να μαζέψεις και 5 δραχμές, 5 ευρώ. Το κλειδί στα τεχνικά τμήματα, αυτό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ξεκινήσαμε διαφορετικά, νομίζω άξιζε τον κόπο. Μάθαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που έφεραν τον ΠΑΟΚ πρώτο στην Ελλάδα στην πάλη, στην Έλληνο-Ρωμαϊκή. Συνεχίζουμε με τα άλλα.
με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με τα άλλα τμήματα. Αφού κλείσουμε την πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό, 2311-241-508. Με ακρίβεια, με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα τα οποία μπαίνουν, με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα για κάθε είδους ανακαίνιση. Και με πειρατή. Πειρατής. Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με πολλές επιλογές για μπύρα, με κάνουλα να τρέχει εκεί το κρίκετ, με πολλές ετικέτες, με πολύ καλή μουσική, με πολύ καλό φαΐ, σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Μπύρα της Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Τώρα διαβάζω ένα θέμα, θα το γράψουμε και στο Newsfish μετά. Οι φίλοι μας κάτω στα Χανιά μοιράσανε 76 χιλιάρικα στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων από το Σάντα Ραν που κάνανε μόνο εκείνο εκεί. Μπράβο τα παιδιά. Μια μέρα το μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Που πουλάνε στο Λέσο και ο Βασίλειο ουσιαστικά. Βρίσκουν τους χορηγούς για να τα ράψουν χωρίς κόστος και τα πουλάνε 20 ευρώ. Παίρνεις δηλαδή μια στολή πλήρη Άγιο Βασίλη με 20 ευρώ και τρέχεις Κυριακή απόγευμα παροδία του, σαν του Μαραθωνίου, ας πούμε, στην πόλη. Τα μαγαζιά είναι συνεννοημένα, σε βγάζουν εκεί μπύρες, τσικουδιές, ιστορίες. Κάνεις μια γύρα. Και πολύ καλός αθλητής. Δηλαδή. Ναι, και μαζεύουμε μια 100 χιλιάρικα. Η Ελένη Μπούντου θα μας δώσει, μια που αναφερθήκαμε σε νησί αυτή τη στιγμή. Α, έχει ρεπορτάζ νησιού σήμερα. Έχει νησιώτικο ρεπορτάζ. Στην Πάρδο και στην Όχι, ρε. Έλα όχι, να όχι, πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Ανέβα Σποράδες. Είναι εδώ και κοντά, μέχρι το Βόλο 2,5 ώρες. Το νησί του Γλύκου, δηλαδή. Αυτό την έχει κάνει τη δουλειά. Ο Κλικαδόρος αυτό. Ναι, επειδή είσαι νεαρή ηλικία. Ναι, αλλά πρόσφατα πήγα Σποράδες. Ναι, έχει τη βλάχικη διαδρομή. Ναι, αλλά πηγαίνει σποραδικά. Εμείς έχουμε γιοτ. Πάμε ευθεία. Γιοτ. Και δεν πάμε σκόπελο, ούτε σκιάθο, μόνο αλόνισο. Κοίταξε. Και ο Ιβάν Σαββίδης που έχει και προσωπικό ελικόπτερο. Και ναι. Είχε ένα πρόβλημα για το πού θα το αφήνει και πού θα προσγειώνεται. Σκέφτεται τη δημιουργία ενός χώρου προκειμένου να αφήνει το ελικόπτερό του. Τι γράφει δημοσίευμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος από τον Βόλο. Ξέρεις το τι οποίο... ήμουν από το σέλιδο στο Ταχυδρόμο. Εσύ και ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι από το σέλιδο. Αυτό το από τον Βόλο μου άρεσε. Συνέντευξη της μάνας μου με φωτογράφηση με μένα μόλις έχω γεννηθεί. Στον κανονικό τον ταχυδρόμο. Ναι. Ότι η Βούλα Σαββίδη, η τραγουδίστρια του Χατζηδάκη, γέννησε. Είναι πανέμορφο μωρό, τώρα πώς εξελίχθηκε. Έτσι. Μετράει χρόνια δηλαδή στο μηντιακό καθεστώς ο ταχυδρόμος. Την έχει στη φωτογραφία. Ναι, εννοείται. Την κάνουμε viral. Εννοείται. Σε αυτά τα site του Ολυμπιακού που σε αγαπάνε. Είναι ένας βλάκας τώρα, ρε φίλε. Ίδιος ο Παπαδημίκος. Κάθε φορά σχολείται μαζί μου, θα το δώσω κάτι χαστούκι άμα το πετύχω. Αλλά τέλος πάντων, λέγει για λοιπόν, το. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Ταχυδρόμος από τον Βόλο, ο Ιβάν Σαββίδης ενδιαφέρεται, είναι μάλιστα πρωτοσέλιδο στην συγκεκριμένη εφημερίδα, για την αγορά μιας νησίδας, να το θέσουμε καλύτερα. Νησίδας, αγάπη, δρόμο, μέση. Βραχονησίδας. Όχι, ναι. Βραχονησίδας. Ενός μικρού νησιού. Ενός μικρού. 45 χιλιόμετρο. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα πουλάει βραχονησίδα. Νησί αγοράζει ο Ιβάν. Δεν τον ρίχνω. Ναι. Λοιπόν, απέναντι από την Σκιάθο, Τσουγκριά λέγεται το νησάκι το συγκεκριμένο. Δεν μας αρέσει το να μεταλλάξουμε. Ναι. Κάνουμε Πρίγιοβιτς. Γενικά. Αλεξάνδρ, λοιπόν. Είναι ένα νησί. Γενικότερα οι Σποράδες φαίνεται ότι έχουν μαγέψει τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρέθηκε το καλοκαίρι του 2015. Και ο ίδιος και η οικογένειά του, βάσει του δημοσιεύματος, δηλώνουν μαγεμένοι από την ομορφιά του νησιού και κυρίως από την Σκιάθο. Και μάλιστα φαίνεται ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ να έδωσε εντολή στους συνεργάτες του, προκειμένου να κοιτάξουν και να του φέρουν προτάσεις για επενδυτικές κινήσεις στο νησί, επιχειρηματικές κινήσεις αναφορικά με τη δημιουργία ξενοδοχειακών. Χωράει να πάρουμε καμιά κατασκήνωση εκεί, κατά αντίσκηνο. Φαντάζομαι θα χωράει. Δεν, έχει έκταση, δεν έχει... το λέει κάπου, 1,14 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκτασή του είναι αυτή. Και οι επισκέπτες το προσεγγίζουν, λέει, με τουριστικά σκάφη. 1,400 στρέμματα δηλαδή. Ή τα διάφορα κότερα τα οποία κατακλείζουν. Δεν είναι μεγάλο. Ναι. Εντάξει. Ο Ιβάν μπορεί παραπάνω. Δηλαδή μια κέρκυρα. Είναι, ας πούμε, μια ευκαρπία, να το πω έτσι. 1,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή 1,4 από τη μία είναι ένα τετράγωνο. Η μία πλευρά έχει 1.400 μέτρα και η άλλη 1.000 μέτρα. Αυτό μας κάνει 1,4 χιλιόμετρα. Από ό,τι κατάλαβα όμως, βάσει του δημοσίευματος. Μεγάλο είναι, δεν είναι μικρό. Η βάση του θα είναι η Σκιάθος, εκεί που σκέφτεται τη δημιουργία ενός ελικοδρομίου, προκειμένου να αφήνει το ελικοπτεράκι του και κατόπιν να πηγαίνει για ήρεμες και ήσυχες διακοπές απέναντι στο νησί Τσουγκριά. Ένα έχει ή δύο ελικόπτερα.
Δύο, ρε. Νομίζω δύο έχει. Λέει πόσο κάνει το ένα. Άνα, μπράβο. Και πήρε δύο. Λέει, άλλος καλά, δώσε δύο. Είναι πώς λένε αυτό, όταν είναι φτηνό, πάρε 5-6 να στείλουμε και στο χωριό. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα με το συγκεκριμένο νησί, γιατί υπάρχει, είναι λίγο περίπου είναι το θέμα πόλες. Της ιδιοκτησίας. Όχι, δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε οποιαδήποτε κίνηση, σε οποιαδήποτε σκέψη. Γιατί, Γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νησίδα ανήκει στον Δήμο Σκιάθου, ενώ ως ιδιοκτήτες εμφανίζονται η Μονή Ευαγγελίστρια Σκιάθου. Όχι, ότι δεν θα ήταν μέσα εκκλησία. Βλάκα μας κάνει. Περίμενε μια αντίδραση. Και δύο επιχειρηματικές οικογένειες, οποίες αναφέρει μέσα, η οικογένεια Επιφανιάδη και η οικογένεια Φίξ. Ο Επιφανής Επιφανιάδης. Ο Επιφανής Επιχειρηματίας Επιφανιάδης. Και μάλιστα αναφέρει. Πρέπει να είναι εξάρφωστος σαν επιφάνιο αυτός. Και μάλιστα αναφέρει ότι ο Τσουγκριάς έχει πολλές φορές προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων επιχειρηματιών, αλλά λόγω της περίπλοκης κατάστασης αυτή που υπάρχει νομικά, δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει ακόμη περάσει τα χέρια. Οι παπάδες καλά τα έχει, νομίζω. Καλά τα έχει. Να σου πω. Κοίταξε, οι παπάδες δεν είναι το πρόβλημα. Θα φροντίσουμε εκεί να κάνει μια χορηγία. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, οι παπάδες το έχουν το. Και φυσικά, πέρα από τον Τσουγκρία, στο στόχαστρο, έτσι, στο επίκεντρο του Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει πάντα και η Σκιάθος. Για αγοράσεις Σκιάθο. Όχι, υπάρχουν φιλέτα. Εκεί... Υπάρχουν οικόπεδα φιλέτα στη φιλέτα. Σκιάθο, τα οποία είναι προς πώληση σε δημοσιογραφία. Μίλες φιλέτα, γιατί πεινάμε. Δεν έχω πει με το Σαββίδη για μέχρι τώρα, δηλαδή κατηδίαν. Ναι. Ωραία, και τον έχουμε πετύχει απλά σε αποστολές. Με έχουν σταματήσει στον δρόμο τουλάχιστον 5.000 άτομα. Για να, για να τον βολέψει. Ναι. Και μου λένε τη φράση, Σταύρο, έχω ένα φιλέτο. Και αυτό αλλάζει στη Χαλκιδική, ναι. Στην, ξέρω εγώ, στο Βόλο, στη Λάρισα. Είναι ο μόνος που αγοράζει, φίλε. Λογικό δεν είναι. Έχω ένα φιλέτο στα Γρεβενά. Δηλαδή, στα Γρεβενά. Πόσο φιλέτο. Και φιλέτο. Μπορεί να είναι καμένο φιλέτο. Όχι, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι φιλέτο αν έχει χρυσό από κάτω. Στα Γρεβενά. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να. Ότι υπόθηκε σε μία πρόταση Γρεβενά και φιλέτο. Φιλέτο προστατευόμενη περιοχή. Μόνο κανένα φιλέτο μπούτι κοτόπουλο. Γιατί ρε Γρεβενά, άμα είναι πάνω στη Βασιλίτσα και είναι χιονοδρομικό. Και θέλει να κάνει εκεί καμιά επένδυση να φέρουν τους Ρώσους να κάνουν σκι. Φιλέτο στα Γρεβενά. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέουν τον Ιβάν Σαββίδη με τέτοια δημοσιεύματα. Καλά, και πολλές φορές έχουν διαψευστεί κιόλας. Και από την Κρήτη, μπράβο, και από την Ρόδο κατά καιρούς. Ο Σαββίδης παίζει μπάλα παντού. Όχι, όποιος θέλει να πουλήσει και... κάτι, βγάζει ένα δημοσίευμα. Και αυτό ενδιαφέρον, Ιβάν, για την Κρήτη. Πάντως, το τελευταίο σοβαρό που ακούστηκε ήταν για το λιμάνι. Το τελευταίο σοβαρό, που είναι πραγματικά σοβαρό και εκεί θέλει να μπει θέλει ο Ιβάν. Θέλει και... και υπάρχει μια σύμπραξη με τους Γερμανούς. Πιέζουν οι άλλοι από το Κατάρ, το Τζίπρα, να πάρουν αυτοί το τέτοιο. Τα έχω μάθει. Θα δούμε τώρα. Είναι ποιος θα εκβιάσει καλύτερα σε αυτήν την περίπτωση, οι Γερμανοί, οι Καταριανοί. Οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι. Το θέμα είναι να έχουμε πολιτικούς που να είναι διατεθειμένοι να το δώσουν. Και το λιμάνι και το νησάκι και το. Εδώ έχουν δώσει τον κόλλο μας. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Μητσοτάκης. Και ο μπαμπάς. Κωνσταντίνος, αλλά τώρα και ο γιος. Εντάξει, αλλά ταιριάζω μόνο στην ιδέα. Είμαι περίεργος να δω τι έχει κάνει ο Σίδωρος Κούβελος εδώ πέρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν ήρθε για να φτιάξει τις σχέσεις με τον Γκούλη. Έλα ρε, τώρα εγώ διαβάζω εδώ στο Facebook τώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Τον Κούβελο. Παοξάκια, αγρά παοξάκια. Και κράζουνε τον Τσίπρα, παρετήσου Τσίπρα και αυτά. Και θέλει, είμαι έτοιμος να γράψω από κάτω. Εντάξει, να παραιτηθεί ο Τσίπρας και να έρθει ο Κούλης τώρα, έτσι. Τα φτιάξα. Του γράφω του ενός, άσε να πάρουμε ένα-δυο πρωταθλήματα. Και μετά να βγει ο Κούλης. Ο οποίος Κούβελος ήθιστε να ακολουθεί την αποστολή του Ολυμπιακού γενικότερα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε εκτός έδρας, έτσι σημαντικά παιχνίδια. Τον είδα στο Μπαρμπαρέλα, στο Ρόκο. Ωραία. Δεν του πες κανένα φωνή. Και είμαι εκεί με τον Παπαθεοδόρο που μια εβδομάδα πριν τον έσκησε στο ραδιόφωνο. Δηλαδή έκατσε η κέντα έτσι και λέω τώρα κοίτα να δει τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ωραία, περάσατε. Καλά περάσαμε. Άμα κερδίζει ο Πάοκ, όλοι καλά περνάνε. Δεν είναι. Α, ήταν μετά το μάτς. Μετά το μάτς. Δεν έφυγε με την αποστολή. Δεν έφυγε με την αποστολή, όχι. Έκατσε να πνίξει τον πόνο του. Γούρι έφερε πάντως. Γούρι. Να έρχεται ο Σίδωρος. Είμαι περίεργος να δω γιατί είχε στείλει το εξώδικο ο Ιβάν την προηγούμενη εβδομάδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα καραγκιουζλίκια που έλεγε στη Βουλή. Είναι τα φιλιά μου εδώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να κάνουν τα παγόνια. Όλα. Συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έβγαλε και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Πολλούς τους βγάζει πάλι ο ΠΑΟΚ. Ορίστε και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ πλάνα από τον Ισάκη Τσουγκριά, μια και τα λέμε. Τα νέα επιχειρηματικά σχέδια του Ιβάν Σαββίδη. Ωραίο νησί, το δείχνει. Πώς σας φαίνεται πολλά, το νησί. Πολλά δέντρα έχει, δεν τα βλέπω να μπαίνουν αυτά. Εντάξει, διαμορφώνεται ο χώρος και το νησί ανάλογα. Αλήθεια είναι αυτό.
Ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής μπορείς να το προσεγγίσεις μόνο με τα σκαφάκια. Με δεν τα έχει σκαφάκια. Ούτε ακτοπλοϊκή σύνδεση. Κοίτα, το βασικό ήταν να κάνουμε από εδώ πέρα. Το δίνει και από ψηλά. Ορίστε, και η παραλία Τσουγκριάς. Πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ καλή επιλογή. Έχει βάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έκανε τις κινήσεις, ο μεγάλος Γιάννης Μπουντάρης, ο τεράστιος άνθρωπος που χρηματοδότησε τον Γκάλι για κάποιες χρονιές και τον βρίζουν οι Αριανοί. Αυτός τεράστιος δήμαρχος λοιπόν που αγαπάει και ο Άκης και θέλει να ρίξει πινελίκια τώρα, γιατί έχει απογοητευτεί από τον τρόπο που δουλεύουν οι συνεργάτες του και ο ίδιος. Μπορείς να τα ρίξεις ελεύθερα, απλά τι άλλα πουλάω. Έχουμε πλέον γραμμή για σποράδες. Υπάρχει fast ferry. Ναι, ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Άστο, Σταύρο μου. Τι. Άστο. Τι. Άστο. Με μεγάλη ταλαιπωρία. Χίλιες φορές ο δικός με το καφέ σου, το αυτοκινητάκι σου, τη μουσική σου μέχρι το Βόλο. Μα και από το Βόλο. Μια φορά πήγα σε 2 ώρες, ήμουν εκεί όταν πήγα Σκόπελο. Από πότε? Την προηγούμενη φορά που είχα πάει. Πριν πότε? Πόσα χρόνια? 10. Γιατί 10. Άλλες εποχές. Ναι, τι έχουν τώρα πέρσι. Πέρσι, δεν θέλω να πω κάτι, πέρσι που ξεκίνησε πάλι η ίδια γραμμή, δεν άκουσα τα καλύτερα σχόλια. Πήγες εσύ, ρε? Όχι, εγώ πήγα, σου λέω, από Βόλο και από Βόλο από εκεί πήρα καραβάκι. Πήγε κάτω και μέρες για να πας 2 ώρες. 2 ώρες είναι, σου λέω, με το fast ferry. Μου ένα κουνούσε εκείνη τη μέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λες να πέσαμε στην ημέρα. Λοιπόν, πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο να απασχολεί και τις κίτρινες, αν θέλεις, εκπομπές που στο παρελθόν. Δεν ξέρω, απασχολήσει. Όχι, στο παρελθόν ήταν πιο ηρωνικού ύφους οι αναφορές του στον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Βλέπεις πως έχουν αλλάξει τα κόζια τώρα. Βέβαια, μία διαπραγμάτευση με τον Δόλ, μία με τον Πίγασο. Έχουν να γίνουν κολοτούμπες τώρα, περίμενε. Κάτσε να δεις και να κλείσει κάποια δουλειά από αυτή τη κοινά. Όπου μια που πιάσαμε τα επιχειρηματικά του Σαββίδη, όντως είναι η διαπραγμάτευση με τον Πίγασο, δηλαδή με ένα ποσοστό του Μέγκα, το Έθνος. Την εφημερίδα Gold News, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ άμα πάει στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη όσον αφορά στη στελέχωσή της. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή. Αλλά πιστεύω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες ενίσχυσης στο συγκεκριμένο project. Θα είναι σημαντικό γκολ αυτό άμα μπει. Ναι, σημαντικό γκολ άμα μπει. Έχουμε και τίτλες. Θα καταθέσουμε και αμυστή προτάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί το ξέρουμε το μαγαζί. Και για προσλήψεις και για αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις, εντάξει, εμείς δεν θέλουμε κανένας να χάσει τη δουλειά. Τώρα, άμα περισσεύει κανείς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προχωράει η διαπραγμάτευση. Είναι σε φάση ελέγχου των στοιχείων που έχει δώσει ο Πίγασος στην πλευρά Σαββίδη. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτά τα νούμερα που υπάρχουν, χάλια πάει ο Πίγασος. Ναι, εφόσον επιβεβαιωθούν, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να εμπλακεί ο Ιβάν Σαββίδης στο συγκεκριμένο project, το οποίο πραγματικά δεν είναι στην καλύτερη του φάση και νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με τη στελέχωση. Πολύ κακομαθημένοι σε εισαγωγικά έχουν εμπλακεί και δεν έχουν ούτε φαντασία, ούτε καλές πηγές, ούτε τίποτα. Ο Πίγασος είναι μεγάλο μαγαζί με την έννοια ότι έχει και το αθλητικό κομμάτι που νιώθουμε εμείς, κομμάτι. Ναι, στο αθλητικό. Και το εκτυπωτικό κομμάτι, την Ήριδα, δεν πάει καλά, γενικά δεν πάνε καλά όλα τα πράγματα. Δεν είναι διατεθειμένος ο μεγαλομέτοχος της. Τελείωσαν και τα πολλά δημόσια έργα τώρα, δεν έχει πολύ... Δεν έχει Πασόκ στην εξουσία, δεν έχει, ρε παιδί μου, κάποια μεγάλα έργα να γίνουν και... Και αυτά που γίνονται αυτά θα παίρνει πάντως μεταξύ μου. Καλά, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος έχει τα μηχανήματα πλέον, ρε φίλε. Εφόσον τα αγόρασε για να κάνει την Εγνατία οδό, τώρα εδώ και από το εξωτερικό τον φωνάζουν. Δεν έχουν την τεχνογνωσία και τα μηχανήματα να κάνουν τις δουλειές που θέλουν στις δικές τους χώρες. Και έτσι να πούμε είναι στο χώρο. Αλλά εντάξει, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο να ελέγχει εκτεταμένα τα ΜΜΕ και μπαίνει στη συζήτηση εφόσον υπάρχει ο άλλος που είναι ο, πώς το λένε, ο Ταχώνο, να συζητήσει και να βάλει συμπαίκτες στο παιχνίδι. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το επιχειρηματικό γίγνεσθε του Ιβάν Σαββίδη που δεν μας απασχολεί καθημερινά, απλά το να αγοράζεις ένα νησί δεν είναι και κάτι που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και το σχολιάζουμε, όπως και η υπόθεση της απόκτησης ενός τεράστιου media group. Έχει ομάδα στην Α1 ο Τσουγκριάς. Μην χάσουμε τίποτα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια θηγατρική. Και να χάσουμε. Ναι, και τον Σποράδο γενικό. Σποράδο United. Τα παιδιά του Τσουγκριά να έχουν ελπίδα. Η ποδοσφαιρομάνα. Τσουγκριά. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Ελένη, τι άλλο έχει η επικαιρότητα? Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη του Φερνάντο Βαρέλα.
σε ιστοσελίδα της Ρουμανίας. Αυτό με τη συνδέση ότι μιλάνε έξω μόνο και δεν μιλάνε εδώ, να το πάρουμε προσωπικά, να, σου... να τους γράψουμε εκεί που δεν φοράμε λάνι. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, απορώ γιατί σου κάνει εντύπωση. Όχι, πια. Απλά να απευθυνθούμε και λίγο στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ωραία, η οποία αφήνει τους παίκτες να μιλάνε στο εξωτερικό και δεν τους αφήνει να μιλάνε στο εσωτερικό. Σίγουρα, μιλάνε με μεγαλύτερη ευκολία στο εξωτερικό. Μιλάνε στο εξωτερικό και δεν μιλάνε εδώ. Δεν ξέρω αν αυτή η απαγόρευση δηλώσεων ισχύει μόνο... εντός συνόρων. Ναι, και τους λένε στο εξωτερικό, είστε ελεύθεροι, είτε στη Ρουμανία, είτε στο. Ρωτάνε, στη να μιλήσω εκεί. Και τους λένε εντάξει, μίλα. Εδώ μην μιλήσεις. Μίλησε λοιπόν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν ήμασταν σε καλή φάση μετά το μάτς με τον Ηρακλή και με την Ξάνθη, που ναι, μεν προκριθήκαμε, αλλά βάσει των εμφανίσεών μας υπήρχε μία πίεση στο εσωτερικό της ομάδας και γι' αυτόν τον λόγο κατέβηκε και ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος της ομάδας, στην προπόνηση. Μας μίλησε και χαρακτηριστικά μας είπε ότι μας πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, πως γνωρίζει την αξία μας και πως περιμένει να κερδίσουμε κάτι στο τέλος της σεζόν. Τώρα αυτό το κάτι λογικά μεταφράζεται στο κύπελο. Στο παιχνίδι λοιπόν με τον Ολυμπιακό δείξαμε πως είμαστε σε πολύ καλή φάση. Υπάρχουν ερωτήσεις του δημοσιογράφου και εκεί επικεντρώνεται περισσότερο η κουβέντα για την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Χαρακτηριστικά το λέει ότι αυτό είναι σύνηθες στην Ελλάδα, αυτό με τους πυρσούς, με τις φωτιές στο γήπεδο και έχει τόσο κόσμο σε κάθε... Ο Ρουμάνος, ναι. Που είναι σύνηθες να έχει κάθε τετράγωνο 4 καζίνο. Και όμως λέει έτσι είναι η ατμόσφαιρα σε κάθε παιχνίδι με πυρσούς, δεν είναι τρελός. Και φυσικά ο Βαρέλα λέει ότι όχι, δεν είναι σύνηθες, παίζουμε με 15 κοντά 20.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Ναι, αυτό με τον Ολυμπιακό ήταν κάτι τρελό, αλλά γενικότερα στην Θεσσαλονίκη συμβαίνουν μόνο τρελά πράγματα με την καλή έννοια, ανέφερε ο στόπερ του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι δεν τολμάς να βγεις έξω από το σπίτι σου, είναι προτιμότερο να μείνεις μέσα, γιατί με το που θα βγεις σε σταματάνε για φωτογραφίες, σου ερωτάνε τι σου αρέσει εδώ πέρα, τι όχι, σου ζητάνε να σχολιάσεις το παιχνίδι. Και χάσεις, μπορεί να φας και τίποτα κλωτσίες, γι' αυτό αλλάζει σπίτι, μια και καλή και όλα καλά. Και νομίζω ότι δεν το έχει συνηθίσει. Ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και την διαιτησία. Χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος τον ρωτάει ότι ο Ολυμπιακός έχει μια διαιτητική εύνοια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διάφορα δημοσιεύματα τα οποία διαβάζω. Ο ίδιος αναφέρει ότι ναι, καταλαβαίνω τι μου λες. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και υπέγραψα, μου είπαν πως υπάρχει ένα σύστημα που βοηθάει τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που ξέρω και θα σου πω είναι πως ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές και πως ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάποια από την αξία του. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε έναν τρόπο. Έχασε σπάθα τον παπά, τον Μίτσιο. Αποδυναμώθηκε. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε ένα τρόπο και αν για τον Μάιο τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, γιατί κάναμε και την γκέλα με τον Ηρακλή, το οποίο θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να μας κρατήσει ακόμη ζωντανούς, του χρόνου το πρωτάθλημα το θέλουμε ξεκάθαρα. Ηρακλής και Ξάνθη, 4 βαθμοί. Ναι. Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα, Βέρεια, τώρα τι να αρχίσουμε να λέμε τώρα. Είναι πολλά τα παιχνίδια με τις τάσεις τα τελευταία πιάνουν. Και φυσικά μίλησε και για τον Τζίτζι Μπεκάλ, για την κατάσταση στην Στεάουα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι και εγώ φοβήθηκα ότι πέρυσι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Εγώ έδωσα τα πάντα στην Στεάουα, έκανα ό,τι μπορούσα. Ήταν καιρός να αλλάξω και να πάω σε μια χώρα που δεν με γνωρίζουν. Σαφώς δεν μπορώ να μένω κάπου μόνο και μόνο για τα χρήματα. Ήταν ένα σύριαλ το οποίο μας απασχόλησε για πολλές μέρες πέρυσι το καλοκαίρι. Ήταν το θέμα αυτό με τον περιβόητο Τζίτζι Μπεκάλι. Τέλος καλό, όλα καλά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την συνέντευξη του αρχηγού στο Vice. Ο Χρήστος μας μεγάλωσε οπαδικά. Ναι. Μιλάμε για τεράστια μορφή. Ένα εξαιρετικό θέμα. Το Vice το γερμανικό, έτσι. Γερμανικό. Και μίλησα και εγώ, η δικιά μου γιατί δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Νομίζω το βγάζουν αναδιαστηματικά. Τώρα βγάλανε τον Χρήστο. Σε λίγο θα πούνε, μιλήσαμε με το ιστορικό. Βγήκε το πρώτο κομμάτι των συνδέσμων του ΠΑΟΚ στη Γερμανία, πώς ζουν την προετοιμασία των παιχνιδιών στο εξωτερικό, πόσο δυνατός είναι ο ΠΑΟΚ στην Γερμανία. Και σήμερα βγήκε το κομμάτι του Χρήστου. Mm-hmm. Ο οποίος Χρήστος, όσοι δεν τον ξέρουν, μιλάμε. Μπορεί να είναι ο πιο εύστροφος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχω γνωρίσει σε θέματα οπαδικά. Μιλάμε για πολλές στροφές ανά δευτερόλεπτο. Άρχισα λίγο ένα κλικ να τον γνωρίσω. Σε σχέση με το 90 ή το 2000. Εγώ ήταν κουμάντο όταν ξεκινούσα εγώ τις εκδομές και ήμασταν και λίγοι τότε. Είναι εποχή Βουλινού. Ναι. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, στα εκτός 100-150 άτομα, 200, χοντρά. Κάναμε να δούμε διπλό καμιά τριετία. Τότε δεν είχε πολύ λεζάντα ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος ήταν με διαφορά ο πιο έξυπνος
και ο άνθρωπος που σε προστάτευε με τη λογική του, τέλος πάντων, δεν σε άφηνε εκτεθειμένο και παρότι κάναμε πολλά πράγματα τα οποία είχαν άγνοια κινδύνου. Αναφέρει μερικά από αυτά μέσα. Πάντα ήταν ο τρόπος του τέτοιος που κάναμε τη μαγεία και δεν είχαμε τεράστιο κόστος. Να σου πω κάτι, πάντως και για εμάς που δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, διαβάζοντας τη συνέντευξη, αυτός ο άνθρωπος ζει στη Γερμανία, έτσι. Mm. Και το αναφέρει μέσα ξεκάθαρο ότι δεν σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι προοπτικές εδώ πέρα για την κόρη μου και για την οικογένειά μου είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά μόνο αποστασιοποιημένος δεν είναι από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμη και με τόσο έρχεται, μακριά. Μας βλέπει, έρχεται στην προετοιμασία, έρχεται που παίζει η ομάδα, έχουμε επαφή όλοι. Ναι, ναι. Είναι δικός μας άνθρωπος, δηλαδή είναι της οικογένειας. Είναι αυτό που λένε ότι αυτό είναι της οικογένειας. Ποτέ δεν θα σαλιαρίσει, πάντα θα πει το αυτονόητο, ποτέ δεν θα κατηγορήσει πίσω από την πλάτη σου, θα είναι να πούμε αυτός που πρέπει. Αυτός ήταν ο Χρήστος εδώ και 30 χρόνια, όχι 30, πόσο είμαι εγώ, 42, 25 χρόνια που τον ξέρω. Και είναι εντυπωσιακό το πόσο ο ίδιος το κουβαλά έτσι, μέσα. Είναι του. Καλό να διαβάσετε, γιατί κακά τα ψέματα, παλιά υπάρχει μια τεράστια διαφορά γαλούχησης οπαδικής σε σχέση με το παρελθόν. Παλιά η γαλούχηση γινόταν εντός τσιμέντων. Δεν υπήρχαν μιμιέ, δεν υπήρχε πληροφόρηση, δεν υπήρχαν social media. Τώρα ο κάθε μαϊντανός νομίζει ότι μπορεί να γαλουχεί μέσα από το Facebook, να γαλουχεί δημοσιογραφικά, να γαλουχεί τέλος πάντων χωρίς ουσιαστικά να το έχει ο ίδιος. Ο Χρήστος είναι από τους τελευταίους που το έχουν την παράδοση, τον παραδοσιακό τρόπο γαλούχησης. Καλό είναι να διαβαστεί αυτή η συνέντευξη, την έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24, την έχουν και τα άλλα παιδιά, όπου τη βρείτε, το έχει και στην προσωπική του σελίδα Χρήστος Παπανικολάου με λατινικούς χαρακτήρες, με CH το Χρήστος, μπορείτε να μπείτε εκεί και να διαβάσετε τη συνέντευξη του Χρήστου στο γερμανικό Vice. Και εξαιρετικά ντυμένο με φωτογραφίες το θέμα, να πούμε. Καλά, έχει από παντού. Εμείς πώς δεν έχουμε φωτογραφίες, καλά που τη φωτογραφική να κουβαλήσουμε εμείς καθυστερημένοι τότε. Λοιπόν, και να κλείσω με τον... Εσύ θα μιλήσεις με τον κόσμο. Εγώ θα μιλήσω με τον κόσμο. Να κάνεις και μια μπασκετική παρένθεση όμως. Πεθαίνω. Πεθαίνω να ακούσω Μπούντου να λέει... Εντάξει, φυλακούστηκες. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Μετά το Μοσχοβίτη θα βγάλουμε, θα ανοίξουμε γράμμες. Κέντρο Μπαταρίας Ιταλός. Ναι. Εκπληκτική δουλειά. Πρώτα απ' όλα, έχει στηθεί το κέντρο μπαταρίας του Ιταλού για να έχετε 24 ώρες το 24ωρο κάλυψη. Στο 2-3-15-45-9-9-9, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και να κάνετε, με ένα τηλέφωνο λύνετε το πρόβλημά σας. Επίσης, μπαταρίες αυτοκινήτου Fiat, Technica, Bosch και πολλές άλλες, με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχο στο δυναμό και βέβαια ένα λίτρο παραφλού δώρο από τον Ιταλό που έχει καταστήματα και στις οικίες και στη μοναστηρίου και στη στροφή θέρμης. 2-3-10-5-45-9-9-9. Και τα Alter Ego είναι στην παρέα μας, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Έχει και εκπτώσεις που φτάνουν και το 60%. Μοναδικά σχέδια και για γαμπριάτικα κουστούμια αλλά και για casual ντύσιμο. Πλήρης ανδρική ένδυση. Δύο καταστήματα, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το κεντρικό, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το δεύτερο κατάστημα και alterengofashion.gr, τα βλέπετε όλα και στο διαδίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε εδώ στο Λίμπερο και εγώ είμαστε να μάθουμε σε τι κατάσταση είναι ο Γιώργος Μπόγρης, η ομάδα της Τενερίφης. Τα μήνυμα δεν είναι καλά, δεν είναι κάτι... Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Να διαχειριστεί τη δόξα το 7 στα 7 που είχε δίποντα με τη Ρεάλ. Και νομίζω ότι έχει ένα θέμα και με την ομορφιά του, παρά είναι όμορφος για μπασκετμπολίστας. Και έξυπνο. Αυτό είναι βάρος. Και έξυπνο. Βάρος. Άστο ρε φίλε, μην την ψάχνεις πολύ. Άστο, τα Champions League χαζά. Βλέπουμε το κάθε μάτς χωριστά. Δεν ακούγεται και τα... Champions. Έχουμε Νίκο Μοσχοβητή. Τον πρόσφατα... Πώς το λέμε, μετακομισθέντα. Διακομισθέντα θα έλεγα. Διακομισθέντα θα έλεγα κι εγώ. Τον άνθρωπο που μετακόμισε επιτέλους στην πόλη. Ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να περάσει. Δεν σου δίνω παρασκήνιο. Μια δεκαετία τουλάχιστον. Νίκο! Ναι, Νίκο, τι κάνεις. Όχι διακομιστής, ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει. Ναι, ρε. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Διακομιστής είναι όταν είσαι σέκος κάτω, χάλια και σε πήγα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό σου είπα να διακομιστείς στο κέντρο. Και πώς είναι η ζωή στην πόλη τώρα, έχεις συνηθίσει το καφενείο. Σε τρομάζουν τα αυτοκίνητα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις στον δρόμο όπως προχωρούσες στο χωριό παλιά. Είναι μια κατάσταση δύσκολη που είχαμε πολλά γαϊδούρια βέβαια. Είχαμε. Αυτό ότι αλλάξαν τα ζώα.
που βλέπει βγαίνοντα από το σπίτι, πώ σου φαίνεται αυτό. Νομίζω ότι με τα γαϊδούρια ήταν καλύτερα. Ναι, καλά, και στο κέντρο έχει πολλά γαϊδούρια. Εντάξει, δεν είναι και κέντρο τώρα εκεί που πήγε ο Τσομπάνη. Κατέβηκε που κατέβηκε. Δεν ήρθε κέντρο το βόλιο. Πού είναι το Μπότσαρη πήγε. Μπότσαρη. Προς τα εκεί, προς τα εκεί. Δεν του δίνω του Κολκά τροφή για συζήτηση. Δεν έχουμε του δίνω παρασκήνιο. Ναι, ναι. Έχουμε, καλά, έχουμε, καλά, έχουμε καλά. Παρασκήνιο, αλλά το υποσχέθηκα. Και γιατί να μην το ξέρω εγώ αυτό. Δεν περιποιεί η τιμή, εντάξει. Για καλά, αρχή... ναι, ναι, δεν είναι και τίποτα το εντυπωσιακό, εντάξει. Δεν είναι όχι, όχι, αλλά ναι. Εντάξει. Ναι. Για λέγε. Στο αεροδρόμιο είμαστε, περιμένουμε τον Αυστραλό, τον Σόμπι. Ναι, φτάνει σήμερα στις 2 και 4. Το ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι του ταξίδι από Αυστραλία. Έχετε 2 και 4 από την Αθήνα. Έχει και αυτός λίγο το πρόγραμμά του, είναι λίγο περίεργο, γιατί η ομάδα είναι στην Ισπανία, ο Αυστραλός θα έρθει σήμερα εδώ, αύριο να περάσει από αντιντόπινγκ να του βγει το δελτίο και μετά την Πέμπτη να βρεθεί με την ομάδα κάπου στην Κρήτη, υποθέτω. Αντιντόπινγκ, τι αντιντόπινγκ, Αυστραλός θα κάνει αντιντόπινγκ, το μόνο και το πάσμα περνάνε, να τον έχει τσιμπήσει κανένα φίδι, ξέρω εγώ. Όλοι περνάνε, δεν είναι η πρώτη διαδικασία με την υπογραφή, μετά έχει αντιντόπινγκ κοντρόλ. Ναι. Οπότε και ο Αυστραλός λίγο το πρόγραμμά του που πετυχαίνει την ομάδα τώρα σε αυτή τη φάση, κάπου την Πέμπτη και αυτός θα πάει προς την Κρήτη, εκεί που θα είναι η ομάδα μετά το παιχνίδι με την Τενερίφη. Γιατί ο ΠΑΟΚ πετάει για την Τενερίφη αυτή την ώρα, ξεκίνησε από χθες. Η επιστροφή δεν είναι πάρτο, πάρτο, αλλιώς. Ξεκίνησε από χθες και πετάει ακόμα για την Τενερίφη. Ναι, ξεκίνησε χθες. Έμεινε Μαδρίτη το βράδυ, διανυκτέρευσε εκεί. Και σήμερα το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, στις 12. Άλλες 3 ώρες πρέπει να είναι τη Μαδρίτη. Ναι, 3 ώρες, ναι. Πάει για Τενερίφη και έχει το βράδυ προπόνηση εκεί στο γήπεδο του που θα γίνει ο αγώνας αύριο το βράδυ. Οπότε και για τον Αυστραλό λίγο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί η ομάδα γυρνάει και πάει στην Κρήτη ενώπιον του αγώνα με το Ρέθυμνο. Εντάξει, τώρα θα έρθει. Δεν μπορεί να πάει στην Κρήτη να παίξει. Θα παίξει. Αυτό, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αφού ολοκληρωθεί όλο το τυπικό κομμάτι, όλες τις διαδικασίες, το Σάββατο θα είναι με την αποστολή στο Ρέθυμνο και θα πάρει λογικά για χρόνο συμμετοχής. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν θα έχει κάνει μισή προπόνηση με την ομάδα. Θα κάνει στην Κρήτη, ρε. Αυτό λέμε. Α, θα προλάβει μια. Ναι, ναι, θα κάνει στην Κρήτη μια προπόνηση την εβδομάδα και το Σάββατο λογικά θα είναι στη διάθεση του Σούλη Μαρκόπουλου για το παιχνίδι με το Ρέθινο. Αυτό όσον αφορά τον Σόμπι, βέβαια, αυτό είναι μετά από αυτά που έχουμε να δούμε μέχρι αύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στην έδρα της Τενερίφης. Νομίζω ότι θα είναι και ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο. Έχεις δει το Τενερίφη Ρεάλ? Ναι, το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Και? Για να καταφέρεις να κερδίσεις τη Ρεάλ πρέπει να είσαι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα. Ναι, η Ρεάλ η φετινή για μένα είναι, αν όχι το φαβορί της Ευρωλίγκα, είναι πολύ δυνατή ανταγωνίστρια για να το σηκώσει. Και η Τενερίφη μέσα στην έδρα της, δηλαδή αν κάποιος είχε βρει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Τρίτη και είναι μετά το μάτς του Σαββάτου αυτού της Τενερίφης με τη Ρεάλ, θα νόμιζε ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες η Τενερίφη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα την πέτυχε σε μια κατάσταση τέτοια που ίσως και να μην περίμενε και τόσο δύσκολη αποστολή εδώ στη Θεσσαλονίκη η Τενερίφη. Είχε και το μάτς του Σαββάτου με τη Ρεάλ που όπως ήταν για τους Ισπανούς ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι Ισπανοί διεκδικούν το πρωτάθλημα, έτσι, διεκδικούν την πρώτη θέση είναι στην πρώτη θέση μάλλον και διεκδικούν το πρωτάθλημα έτσι όπως πάει η σεζόν τους φέτος και δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα μετά από 5 αγωνιστικές 6. Όχι, τελειώνει η σεζόν η κανονική περίοδος. 22 μάτς έχουν παίξει στην Ισπανία. Λογικά τελειώνει η κανονική περίοδος και σε κανένα 1,5 μήνα ξεκινάνε τα play-off. Ναι. Και τους πέτυχε σε αυτή την κατάσταση και τώρα μετά από αυτό το μάτς που η Τενερίφη τα έδωσε όλα και το κέρδισε και έχει πολύ καλή ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει αύριο μέσα στην έδρα της, που για εμένα Τενερίφη μέσα στην έδρα της παίζει και πολύ καλύτερα. Δηλαδή αν την αφήσεις πραγματικά μέσα στην έδρα της να βρει λίγο ρυθμό, δύσκολα μπορείς να ακολουθήσεις. Δηλαδή ακόμα και η Ρεάλ είχε στιγμές που δεν μπορούσε να ακολουθήσει την Τενερίφη. Αυτή την ομάδα η οποία δεν έχει έναν ηγέτη, δηλαδή το λέγανε όλοι, αλλά εγώ περίμενα να πω την αλήθεια να δω ότι θα έχει ένα-δυο παίχτες που ξεχωρίζουν, αλλά πραγματικά δεν έχει κάποιον ηγέτη. Δηλαδή είναι πραγματικά ανάλογα με τη μέρα, το πώς είναι ο καθένας και έχει 10-11 παίχτες στο ρόστερ της, οι οποίοι είναι όλοι στο... Και εμείς έτσι είμαστε. Ποιος είναι ο ηγέτης μας? Ούτε, ναι. Εμείς σε άλλο επίπεδο βέβαια, έτσι. Ναι, αγόρι μου, εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Τενερίφη. Εντάξει.
Ο ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει φυσικά χωρίς τον Σάιμπερ. Πάλι λογικά θα πάει σε ένα rotation σε αυτό το παιχνίδι 7-8 παικτών. Έτσι, όσο αντέχει ο καθένας από αυτούς που είναι να πάρουν τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Στο πρώτο μάτσο ο Μακφάντεν είχε παίξει 40 λεπτά, δεν βγήκε δευτερόλεπτο. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε το χέρι στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει εύκολα από την Ερήφη και θα αποκτήσει. Δεν χάσει ποτέ εύκολα. Απλά αν δεν χάσει και την Τετάρτη και αύριο εύκολα, σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή η ομάδα κάτι έχει. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Σίγουρα όλες αυτές τις μέρες μετά το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, όλοι έχουν επικεντρωθεί στο μάτς με την Ερήφη. Να σου πω, εμένα μου φαίνεται ότι έχει κλείσει ο Casey Barlow ή έχει και αλήθεια αυτό το πράγμα. Κοίτα, τι παρακολουθείτε, παρακολουθείτε. Ας το παρακολουθείτε, γιατί εσύ, Νίκο, τώρα. Υπάρχει, κοίταξε, με κάμερες. Με τον ατζέντη του υπάρχει καλή σχέση. Ποιος είναι ο ατζέντης του, Καπάζογλου. Τώρα άστο ποιος είναι ο ατζέντης του. Υπάρχει καλή σχέση. Ναι. Ο πατέρας του με όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ μιλάει. Το συμβόλαιο με τα Τρίκαλα τελειώνει, δηλαδή είναι αυτά τα ετήσια. Ένα χρόνο. Ναι, αλλά κοίταξε. Αν ο Μπάρλο τελειώσει τη σεζόν πρώτο σκόρ της Α1 και με τα Τρίκαλα να έχουν μπει στα play-off, δεν μπορεί να βρει μια πρόταση από κάπου με 105 χιλιάρικα. Πολλά είπα. 120. Εντάξει, δώσουμε εμείς 60-70 και δεν θα είναι χαρά. Είδες, δηλαδή, λεφτά είναι λίγο έχει ο μπαμπάς. Που παίζουν. Είναι λίγο και αυτά που παίζουν. Ναι, να σκεφτεί γιατί ότι επενδύθηκαν τα λεφτά του μπαμπά, όμως για να έχει καλή παιδική ηλικία. Ναι, σωστά. Εντάξει. Ναι, υπάρχουν τα μεγαλύτερα συμβόλαια ο Μπάρλου με τον ΠΑΟΚ τα έκανε. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, άστα και αυτό τον Μπάρλου, θα το δούμε. Σ' αρέσει εσένα ο Casey Barlow. Ήταν πολύ διαφορετικός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή όταν τον είχα δει στα Τρίκαλα δεν μου είχε κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήταν ένας παίκτης που είχε καλό σουτ και μέχρι εκεί, αλλά πραγματικά το τελευταίο καιρό που τα Τρίκαλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, είναι η αιτία που τα Τρίκαλα πηγαίνουν έτσι. Καταρχάς έχει τρομερό πρώτο βήμα και πολύ καλή επιτάχυνση με την μπάλα. Δηλαδή όταν βάζει την μπάλα στο παρκέ για να πάει στο καλάθι, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι πάρα πολύ γρήγορος σε αυτό. Βέβαια, στα Τρίκαλα παίζει ένα μπάσκετ πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Δηλαδή, στο παιχνίδι του Σαββάτου, ο Μπάρλο είχε 26 πόντους, αν θυμάμαι καλά, με 10 στις 20 προσπάθειες συνολικά, τίποτα και τρίποντα. Και από τις 20 προσπάθειες που πήρε, οι μισές περίπου ήταν ένα screen και shoot. Είναι λίγο διαφορετικό το μπάσκετ που παίζουν τα Τρίκαλα και γενικότερα αυτές οι ομάδες, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άμυνα παίζει. Εντάξει. 97 πόντους φάγανε, τι να πει. Κοίταξε, προχθές έπαιξε 37 λεπτά έτσι ο Μπάρλο. Δηλαδή κάποια φάση βγαίνει για κούραση, αφήνεις και λίγο μια-δυο άμυνες για να πάρεις την μπάλα στα δίκτυα και βάλεις το καλάθι. Είχε δικαιολογίες. Τέλος πάντων, ας μην ξεφεύγουμε από το θέμα το αυριανό, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στους 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχει ένα συν 3 που δεν είναι κάποια πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά έχει ένα συν 3 και πάει να το υπερασπιστεί για να πάει στους 8 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά ποιες ομάδες μένουν? Αυτό θα πρέπει να το δούμε αύριο, αφού τελειώσουν και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι, καλύτερες ομάδες από την Ερήφη δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλές. Εγώ δεν νομίζω ότι σε όλη τη διοργάνωση υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να ξεχωρίζει τόσο πολύ που να πεις ότι είναι το φαβορί. Ναι. Και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει φέτος αυτή τη διοργάνωση, είτε στα νοκάουτ, είτε στους ομίλους, ήταν ματς κλειστά, που είτε κάποια τα κέρδισε είτε κάποια τα έχασε, δείχνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η διοργάνωση δεν έχει κάποια ομάδα που να πεις ότι είναι το μεγάλο φαβορί και ότι αυτή θα το πάρει. Θα μπορούσε να πεις ότι η φαβορί είναι η Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχει χάσει μέσα της Καρσίγια στο πρώτο παιχνίδι με 5 πόντους. Πρέπει να πάρει και μια διαφορά συν 5 πόντων για να περάσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φαβορί. Και αν το δούμε, όπως είπες και σε Σταύρο, η Τενερίφη, η πρώτη ομάδα της ΑΣΕΜΠΕ, που πέρασε με μόλις 2 ήττες, αν θυμάμαι καλά, από τη φάση των ομίλων στα νοκάουτ. 3 νομίζω. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς κι εγώ. Αν δεν είναι αυτό το φαβόρι, τότε ποια είναι. Πες το Μοσχοβίτη ότι τα Τρίκαλα τα κερδίσαμε γιατί παίξαμε καλό Shadow. Να τα λέμε όλα εμείς οι μπασκετικοί, λέει ο 107. Shadow. Ναι. Αυτό ο Ασπρούλιας το είχε γράψει μια μέρα και τον πήρα τηλέφωνο, δεν άντεξε. Κοίτα, εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε από την Ερήφη 63 πόντους την Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ, και από τα Τρίκαλα έφαγε 86. Ναι. Αυτά μόνο ο παθητικός ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει, κανένας άλλος. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων.
Αν πάντως, επειδή λέμε για το πρώτο παιχνίδι και μένουμε σε αυτό, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει μέσα στην Ισπανία, μέσα στην έδρα των Ισπανών, που είναι καλή έδρα, αυτές οι έδρες δεν είναι σαν τις δικές μας που ξέρουμε εδώ, δεν είναι με καμιά καυτή ατμόσφαιρα και έδρα πολέμου, αλλά έχει ωραία ατμόσφαιρα και μέσα έδρας παίζουν διαφορετικά και πολύ πιο γρήγορα. Αν αυτή την ομάδα εκεί καταφέρει να την έχει στο δικό του ρυθμό, που ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια το καταφέρνει αυτό, ανεξαρτήτως έδρας, να φέρνει τον αντίπαλο στο δικό του ρυθμό. Και βέβαια, αν πάλι μέσα από την άμυνα του καταφέρει να τους κρατήσει χαμηλά, τότε έχει πάρα πολλές ελπίδες για να διεκδικήσει την πρόκριση. Αν βέβαια τους δώσει ρυθμό, και οι Ισπανοί είναι και μια ομάδα που παίρνουν πάρα πολύ ενέργεια από το τρίποντό τους, το οποίο τρίποντο όμως ξέρουμε ότι είναι 50-50. Όταν μπαίνει δεν μπορείς να ακολουθήσεις, άμα το τρίποντο δεν μπαίνει είσαι πάντα κοντά στο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο αυτό έγινε. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο θα προσπαθήσει να κάνει ο ΠΑΟΚ και εδώ, αλλά νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει και μια πιο προετοιμασμένη ομάδα από ότι στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι Ισπανοί το πρώτο μάτς δεν ήταν πολύ έτοιμοι για αυτό που θα αντιμετωπίσουν και το βρήκαν μπροστά τους. Και ήταν και τυχεροί με το τελικό σκορ, έτσι. Γιατί δεν ήταν παιχνίδι για να λήξει τους τρεις πόντους. Η δίκαιη διαφορά σε εκείνο το μάτς με βάση την εικόνα του αγώνα ήταν κάπου στους 10. 7, 8, 10 πόντους ήταν η εικόνα του αγώνα. Έτσι είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Δεν πειράζει, θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι τώρα. Θα είμαστε χωρίς μαξιλαράκι και θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Θα το δούμε πώς θα είναι αύριο το παιχνίδι. Δεν παίρνει θέση ο Μοσκοβίτης γιατί το βλέπει. Το βλέπει μια παιδιά είναι. Εντάξει, σε τρόμαξε ρε και όλη τη χρονιά το πώς πάει, αλλά και το μάτς με τη Ρεάλ. Όχι, εγώ επιμένω ότι ο ΠΑΟΚ σε κανένα του παιχνίδι τέτοιου επίπεδου, δηλαδή με καλύτερους αντιπάλους που είναι ντέρμπι, δεν έχει εκτεθεί σε κανένα από αυτά. Εγώ φέτος δεν θυμάμαι να έχει εκτεθεί σε τέτοιο μάτς και αρκετά από αυτά θα κερδίσει κιόλα. Απλά τώρα εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία αν γκαζώσει. Μπορεί να κερδίσει τη Ρεάλ. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι το επίπεδο είναι άλλο. 14 τρίποντα μέσω όρο βάζει. Στο Champions League στην Ισπανία. Όχι, 14 δεν βάζει. Στο Champions League μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι είχε μέσω όρο τρυπώντων 10 στα 26. Δηλαδή, σου ήταν 26 και έβαζε 10. Δηλαδή, κοντά στο 40-45%. Εντάξει, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Απλά. Έδειξε ο Πάκος από το παιχνίδι ότι μπορεί να την κρατήσει εκεί που θέλει αυτός αυτή την Τενερίφη. Απλά και η Τενερίφη προφανώς θα είναι πιο έτοιμη τώρα να αντιμετωπίσει τον Πάκο στο αυριανό παιχνίδι. Ωραία. Ωραία, ρε Νικό. Νικό, να χαιρόμαστε που σε έχουμε στην πόλη πλέον. Να σε δούμε και από και που. Να σε βλέπουμε. Καλά. Δεν ξέρω, πάρε άδεια, κάνε, μην γίνεσαι. Όχι, ρε, βγαίνει, αλλά βγαίνει με τη γυναίκα του. Ναι. Ναι, βγαίνει. Εντάξει. Αυτό και ο Τσομπατζόγλου με τη γυναίκα του βγαίνει. Άκου τον Άκη, κάτι ξέρει, Ναι, αλλά εμείς δεν βλέπουμε φως. Τι είναι, δικό μας παιδί είναι, εμείς το μεγαλώσαμε, φίλε. Από τη σχολή άτυχο ήρθε. Έτσι γίνεται. Άτυχο ήρθε, φίλε, και δεν μας δίνει σημασία. Το μεγαλώνεις, θυσιάζεσαι γι' αυτό και έρχεται μία και στο παίρνει. Ακριβώς, δε φίλε, ναι, ακριβώς. Αυτά είναι. Μετά λέει γιατί οι πεθερές συμπεριφέρονται έτσι. Πώς δεν θα συμπεριφερθούν. Έτσι, καλά τα λέει ο Άκης. Καλά τα λέει ο Άκης. Μπράβο, Νίκο, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε για τη συνεργασία. Γενικώς, ναι. Συνέχισε έτσι και θα ψάχνει συνεργασία. Λαμόγιο. Καλά τα λέω. Όχι, δουλειά θα έχει από εδώ ξέρω, θα τον νοικοκυρέψει η γυναίκα. Η γυναίκα τον βάζει σε άλλο. Δηλαδή, εμείς αν το δούμε πονηρά για τη δουλειά, καλό είναι αυτό που περνάει τώρα. Ναι. Τη φάση του συμμαζεύοντα. Δηλαδή, μπορεί να τη βάλαμε κι εμείς. Θα μπορούσαμε να την είχαμε βάλει, αλλά επειδή εμείς τον θέλουμε και για φίλο. Τον θέλουμε... Ναι, δεν τον νιώθω σαν φίλο τελευταία. Ναι, τώρα τελευταία έχει λίγο απομακρυνθεί τους φίλους. Η μόνη λύση μπορεί να αυτό το χάσμα γενεών να επηρεάζει λίγο. Και αυτό μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η μόνη λύση να τον ξαναβρεις είναι να κάνουν παρέα οι γυναίκες μεταξύ τους. Α, να κάνουμε αυτή τη λαμογιά. Ναι, μόνο μακριά, έτσι. Μακριά θα μας φάνε, χαμπάρι θα πάρουμε. Άσε να μην γνωρίζει μία την άλλη. Καλά τα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που πρέπει να ενημερώσουμε. Ότι οι γραμμές δεν θα αλλάξουμε, δεν θα ανοίξουμε, δεν προλαβαίνουμε. Τζάμπα το πάμε. Θα ρίξουμε και μια ματιά τη γράφη του Newsfeed, το παιδάκι μας το άλλο, περίμενε λίγο. Θες να μπεις εσύ, να δεις εκεί. Θα πω, ναι, έχει κανένα, έβγαλε τα μπούτια της Ιτάδε, αυτά που μου αρέσουν. Τα ωραία. Α, αυτά είναι... Ναι, μόνο που μπήκα αλλού. News it μπήκες. Ναι, News. Έχει βάρδια τώρα ο Ράφ, οπότε... Α, έχουμε θέμα, να το γράφει ο Ραφαήλ. Για τα διόδια. 20 διόδια, πού ρε. Πλευρικά τώρα έχουμε την εξωτερική περιφερειακή. Άσε, μην την ψάξετε. Άνοιξε το θέμα να δεις. Κάτσε και καταλάβω τώρα. Τι άλλα 20. Για να πάω στην Τρίπολη πληρώνω 65 ευρώ πηγαίνει έλα, διόδια. Ρε, εσύ τώρα λέμε για την Εγνατία. Όχι για την Θεσσαλονίκη, Αθηνών, ξέρω κλπ. Περίμενε λίγο, ρε φίλε.
Πού θα μπουν 38 διόδια? 38 διόδια θα φτάσουν συνολικά στην Εγνατία Οδό, αφού σύμφωνα με έτσι ανακοινώσεις της εταιρείας, εκτός από τους 10 σταθμούς που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ, έχει θέσει ως προαπαιτούμενα άλλους 20 πλευρικούς διοδίων, με χρέωση από τα 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο στα 7 λεπτά. 7 λεπτά το χιλιόμετρο δεν θα πληρώνεις. Και 24ωρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός κατασκευής σταθμού διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Τι Ωραιοκάστρο είναι? Η εξωτερική περιφερειακή λεγόμενη. Η Εγνατία. Άντε, κάθεστε φίλοι μου, μαύρε βόδια. Οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι στην παραχώρηση του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και στην κατασκευή επιπλέον 10 σταθμών διοδίων. Γράφει σήμερα το Newsfish και γενικά έχει γίνει χαμός. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Στο γραφείο του. Ναι. Για ανακοινώσεις και συναντήσεις. Έρχεται να υποδεχτεί το Σόμπι. Έχει ένα γραφείο ο Πρωθυπουργός εκεί. Εντάξει, είναι εντελώς για το Θεαθή είναι όλη η ιστορία. Αλλά τουλάχιστον θα κάνει κάποιες συναντήσεις με φορείς. Τουλάχιστον είναι λίγο πιο κοντά σε κάποια θέματα. Γιατί όχι. Το να είχε μια καθημερινότητα στην Αθήνα. Μειώθηκε ως και κατά 2.000 εισφορά αλληλεγγύης για υπουργούς, βουλευτές και δημάρχους. Άλλο και αυτό. Ναι. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ενώ με το δεύτερο μνημόνιο, νομίζω, είχε περάσει ως εισφορά αλληλεγγύης που την πληρώνουμε όλοι λίγο πολύ, έτσι. Φωρείτε. Υποτίθεται υπέρ των αδυνάτων, αυτών που δεν έχουν ούτε τα βασικά. Και υπάρχει ένα ταμείο αλληλεγγύης που μοιράζει κάποια χρήματα. Πολύ ωραία. Οι πρώτοι που έπρεπε να πληρώσουν, ποιοι ήταν? Αυτοί, υποτίθεται. Που δεν έχουν και απίστευτη ασυλία φορολογική. Αλλά μειώνεται γενικά η δική τους εισφορά. 37 συλλήψεις η αστυνομία χθες στην Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι αυτά τα μαζικά καμιά φορά. Όταν είναι έτσι δευτερότριτο, ναι, και δεν έχουν πολλές δουλειές, κάνουν κάτι ντου. Είναι επιχειρήσεις προγραμματισμένες. 17 άτομα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ναι. Για ναρκωτικά, δηλαδή. Τους κάνανε ελέγχους, ρε, και τους βρήκανε πάνω τους πράγματα. Α. Κάτι χασίσια, κάτι. Δεν είναι εξαρτησιογόνο το χασίσι. Πώς δεν είναι? Δεν είναι. Εκεί θεωρείται. Ναι, και το βάζουνε. Ψέματα είναι. Ένα του πιάσαν με όπλο. Α, ντροπή. Ένας με όπλο. Ένας είχε κλεμμένα. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Μάλιστα. Τσιγάρα είχε. Χωρίς την ειδική ταινία φόρου. Α. Εντάξει, είναι αυτά τα, δελτία τύπου που βγάζει η αστυνομία. Του στυλ γίνεται δουλίτσα, ρε παιδί. Ναι, κάτι κάνουμε. Ναι, ναι, εντάξει, okay. Ο συντηρητικός, έτσι λίγο μικροαστός Θεσσαλονικιός. Αυτός που θέλει να βλέπει και τις παρελάσεις. Ναι, χαίρεται τώρα. Λέει, γίνεται δουλίτσα. Υπάρχει ασφάλεια, ρε φίλε. Τον πιάσανε τον άλλον εκεί. Είχε τσιγάρα χωρίς την ετικέτα. Αυτό. Οπότε μην ανησυχείτε, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει ασφάλεια, κύριε. Και αν σας τελειώσει η μπαταρία, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Σε τρία σημεία στην πόλη, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Οι επώνυμες μπαταρίες, Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες. Με κάθε αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο στο δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Στο όλα αυτά και 24 ώρες 24ωρο παροχή υπηρεσιών στο 2310-545-999. Μαζί μας και το Alter Ego στην πρωτεύουσα της μόδας. Την Ευκαρπία, τα βόρεια προάστια, το καλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή για να επενδύσει κάποιος να χτίσει ένα σπίτι. Αγοράστε εκεί τίποτα, αντιπαροχή κλπ. Ευκαρπιώτες όλοι έχουν κάνει χωράφι να σας δώσουν. Κάνας δικός μας να βολευτεί δηλαδή, γιατί κατά τα άλλα δεν κινείται φύλο. Δεν πωλείτε και δεν αγοράζετε τίποτα. Αλλά εμείς για τα Alter Ego μιλάμε και λέμε ότι έχουν εκπτώσεις έως και 60% ανδρικά ενδύματα και γυναικεία ενδύματα και casual ντύσιμο, αλλά και επίσημο ή ακόμη και για επαγγελματικούς λόγους, σακάκια, πουκάμισα, γραβάτες, τα πάντα όλα εκεί στην 25 Μαρτίου 12, υποκατάστημα και στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και alteregofashion.gr για να τα δείτε όλα και σε φωτογραφίες και να διαλέξετε ό,τι θέλετε να αγοράσετε. Ήταν ακόμα ένα ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο 107,4 που έφτασε στο τέλος του. Ο Σταύρος Κόλκας, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και ο Άκης Αξιλόγλου ανανεώνουν το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς στις 12. Όλη η ενημέρωση από το Ασπρόμβρο στρατόπεδο σε όλα τα αθλήματα και στις υπόλοιπες εκπομπές με συνδέσεις τηλεφωνικές. Και αν προκύψει και κάτι έκτακτο, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε. Γεια και χαρά σας.